Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Το συγκεκριμένο, ίσως για τους πιο πολλούς από εσάς μπορεί να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε κάτι μεγάλο σχετικά. Θα φτιάξουμε το studio, gaming room, τέλος πάντων, όλο από την αρχή. Όταν λέω όλο από την αρχή εννοώ το χώρο, όλο, θα τον φτιάξουμε από την αρχή. Από τώρα, τραπέζια, υπολογιστές, οθόνες. Θα αγοραστούν όλα καινούρια. Μερικά πράγματα ήδη υπάρχουν που τα έχουμε, θα χρησιμοποιηθούν εννοείται. Έτσι. Και θα ξεκινήσουμε λίγο να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος. Όπως βλέπετε, είναι μπάχαλο. Ένα ερείπιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο χώρος υποτίθεται προοριζόταν για αποθήκη και εμείς τον έχουμε κάνει, ναι, αποθήκη. Όπως βλέπετε. Τώρα, για να σας εξηγήσω λίγο τι θα γίνει. Θα μπει παντού και ένα πλακάκι. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Και εδώ πέρα, στο χώρο αυτό, είναι εδώ πέρα και στα σκαλιά. Και το σχέδιο είναι πίσω από τον καναπέ, να έρθει βασικά ο καναπέ πιο μπροστά. Έτσι. Και να μπει από πίσω, δηλαδή στον τοίχο αυτόν εδώ πέρα, που ο Βαγγέλης κάνει το πτώμα. Θα μπει από εδώ έως την άλλη άκρη τα τραπέζια, τα οποία θα είναι αυτά εδώ πέρα με όμορφα καινούργια πόδια, όχι με αυτά. Καρέκλες και αυτός ο καναπές θα έρθει περίπου μέχρι εδώ. Εντάξει, θα μικρύνει πάρα πολύ ο χώρος με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν γίνεται δυστυχώς διαφορετικά. Είναι περίπου 29 τετραγωνικά. Μην τα πολυλογώ, θα είναι το πρώτο πάρτι αυτό. Είναι όλο τραβηγμένο με GoPro Hero 10 για κάποιον έχει την απορία. Και πάμε. Για δείξε μας πώς το κάνεις. Εδώ. Έτσι ακριβώς, σταυρό στο κεφάλι. Headshot. Κέντρο. Λοιπόν, λίγη ώρα μετά. Αδειάσαμε το χώρο αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Όπως βλέπετε, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσετε, σας παρακαλώ, το ξέρω ότι είναι χάλια. Τα φώσα μόνο από εδώ, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν να γίνουν οι πρώτες εργασίες. Και τα λέμε σε λίγο. Πάμε πάνω. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες, ίσως λίγο παραπάνω. Και τώρα έρχεται πάνω. Και θα σας δείξω τώρα τι διαφορά έχουμε, τι έχει τάξει ο Mastories. Είναι γρήγορη πολύ γενικά η Mastory. Λοιπόν, μισό να... Όπως βλέπετε, εδώ ετοιμάζεται ήδη το μπάνιο. Καζανάκι. Έτσι, εδώ θα μπει ένας νηπτήρας. Τουαλέτα, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ θα είναι η ντουζιέρα και έχει μπει ήδη μέσα το η βασούλα, τέλος πάντων, για να φέρουν τα νερά. Εντάξει, είναι σκαμμένο αυτό κομματάκι εδώ πέρα, έχει σημειωθεί κιόλας. Θα απολυμπιβήσω να φαίνεται αυτό το κομμάτι, θα γίνει παράθυρο μέχρι εκεί που είναι το σημαδάκι. Η άγγελα μας μπορεί. Χέστρα θα μπει εδώ, όπως βλέπεις. Καζανάκι είναι έτοιμο, εντυχισμένο. Σωληνώσεις είναι έτοιμες. Εδώ υπάρχει ήδη αναμονή σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε κάτι σε κουζινοκατάσταση. Εντάξει, και όπως βλέπετε τα υπόλοιπα, τίποτα το ιδιαίτερο. Πενταβρώμικα, γιατί ξεχάσαμε να το βγάλουμε. Αλλά
προχωράμε δυναμικά. Για να γυρίσω τον ίτσα μου. Ωραία. Αυτά. Θα σας κρατάω ενήμερους σε επόμενα επεισόδια. Μείνετε συντονισμένοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ.